Υπάρχει ένας θρύλος, μια φήμη, μια ιστορία, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, με τη φιλοξενία σου στον Μπογδάνο. Ναι. Έχουμε ακούσει την άποψη του συναδέλφου. Η δική σου είναι αυτή που είχε ο Μπογδάνος. Ούρισε ο Κοντοπίδης στο στούντιο ή όχι. Δεν θα το σχολιάσω. Γιατί δεν θέλω σχόλιο, ναι ου. Δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Τι σε πειράζει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε και απεδείχθη μέγιστο κάθε. Ο Μπογδάνος, εντάξει, δεν θέλησε να πει παραπάνω από όσα του φαντάζομαι το επιτρέπει η θέση του. Και καλά εξηγήθηκε, ξέρω εγώ. Όχι, η δικιά μου είναι. Ξαναπέζουμε μια ερώτηση λίγο από την αρχή. Λέει εκδοχή. Μια εκδοχή. Ναι, ξέρουμε. Η εκδοχή είναι ότι πήγε για πιπί ή δεν πήγε για παιδάκι μου. Α, αυτό. Αυτό είναι. Θα σα πω εγώ την αλήθεια τι έγινε. Θα σα πω την αλήθεια τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνω στο στούντιο. Τι ήταν αυτό, Sky Alpha ήταν. Sky, Sky. Μπράβο, μπαίνω με δύο Σουηδέζες αγκαζέ. Λοιπόν. Οκ. Βλέπω δεν το χάσετε αυτό. Όχι, όχι, μα αρέσει. Δεν μπορούσε. Όχι, έγινε αυτό που ακούστηκε ότι έγινε. Ναι. Αλλά δεν έγινε λόγω διαπληκτισμού. Δεν υπήρξε διαπληκτισμό, ας πούμε. Γιατί εγώ ήθελα έγινε, να αναφερθώ όμως έτσι στον Μπογδάνο. Γιατί συγκεκριμένα στον Μπογδάνο έγινε κάτι από πριν, είχε σκεφτεί ότι ήθελε να το κάνει. Πώς έγινε, σου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθορμήτω. Ήταν η κακιά η ώρα, η ανάγκη μεγάλη. Υπάρχει το θέμα τη ακράτεια και τη εγκράτεια. Ναι, δεν είναι εγκρατή, πώς να το πούμε. Όχι, όχι. Ήθελα και το έκανα. Ήθελα να συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο στον Μπογδάνο. Πει προγραμματισμένο δηλαδή. Ναι, ναι. Και ήταν μαρτύριο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να περάσει η ώρα να ξέρει τι είναι να περιμένει τόση ώρα. Έπινα νερό μία ώρα πριν. Είναι βασανιστικό. Είσαι εφοδιασμένο. Είναι σαν να ζει αεροπλάνο για να περάσει. Τι μήνυμα ήθελε να περάσει. Ο τύπος ήταν καθαρό. Το μήνυμα ήθελε να το περάσει στον Μπογδάνο. Και ο Μπογδάνος ο ίδιος το κατάλαβε. Και ήταν το μήνυμα. Οπότε. Είχατε κάτι προσωπικό. Προσωπικό. Όχι. Κάτι ανοιχτά από κοντά, όχι.